ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει στην πολιτεία δομές και υποδομές του, εφόσον εκτιμηθεί ότι αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν ως εμβολιαστικά κέντρα. Ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει παράλληλα και το νοσηλευτικό του προσωπικό από τα νομικά του πρόσωπα. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού είναι αναμφίβολα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους με τεράστιες δυσκολίες και κενά, και κάποια από αυτά μπορούν να καλυφθούν από την συμμετοχή και ενεργό διάθεση των Δήμων. Ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και η Χριστίνα Κοτσαντή, αντίστοιχα εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα διαχείρισης της πανδημίας, θέτει στη διάθεση του κράτους δομές, υποδομές και προσωπικό, ξεκινώντας παράλληλα και εκστρατεία ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. Ετοιμάζει παράλληλα και ένα δίκτυο υποστηρικτικών υποδομών για τη μεταφορά των κατοίκων στους χώρους των εμβολιαστικών κέντρων σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία μετακίνησής τους. Ο καθολικός εμβολιασμός είναι η μοναδική διέξοδος από την υγειονομική κρίση και τις καταστροφικές της συνέπειες. Η Δημοτική Αρχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπάθησε να ανταποκριθεί στις περιστάσεις με δύο πακέτα μέτρων υποστήριξης όσων έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την υγειονομική κρίση, με τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, με την ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών δομών και την υποστήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, με την πολύπλευρη ενημέρωση και στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των δημοτών. Σήμερα συμμετέχουμε στην προσπάθεια του καθολικού εμβολιασμού των συμπολιτών μας με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ήδη έχουμε δημιουργήσει επιτροπή με τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα διαχείρισης της πανδημίας, Χριστίνα Κοτσαντή, τόνισε πως ο Δήμος παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να παρέμβει όποτε χρειαστεί. Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, θα δημιουργήσουμε ένα ραδιοτηλεοπτικό σποτ. Με τον ίδιο σκοπό βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας αφίσας. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν προγραμματισμένα να μεταφέρουν στα εμβολιαστικά κέντρα πολίτες που έχουν προβλήματα μετακίνησης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όποτε και αν χρειαστεί. Θέλουμε να επισημάνουμε στους συμπολίτες μας πως η πανδημία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η έναρξη των εμβολιασμών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους. Η μεταβατική αυτή περίοδος απαιτεί από όλους μας τη μέγιστη προσοχή και γρήγορα αντανακλαστικά. Οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στους συμπολίτες για την ως τώρα καλή πορεία της πόλης μας, γιατί επέδειξαν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.